Παρότι είμαστε φιδωλοί και το ξέρετε αυτό, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει με τον ένσταση αντισταγματικότητα, δεν μετανιώσαμε. Η συζήτηση ήταν αποκαλυπτικότατη. Και μακάρι να τη δουν οι εργαζόμενοι. Γιατί, τι θα καταλάβουν με βάση αυτά που είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Για τους άλλους έχω να πω. Ότι όλα όσα έχουν ρυθμιστεί εδώ και 30 χρόνια και παραπάνω, που αφορούσαν δικαιώματα των εργαζομένων, είναι όλα αντισυνταγματικά. Όλα. Όλα ήταν αντισυνταγματικά. Και η κάλυψη των απεργιών από εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες και όσα είπατε. Και συνταγματικά είναι τα καινούργια. Εμείς δεν έχουμε καμιά αυταπάτη. Σύνταγμα αστικό είναι. Της αστικής τάξης. Επομένως κατοχυρώνει τα συμφέροντα και τη δικτατορία του κεφαλαίου. Ποτέ δεν το κρύψαμε αυτό. Και είναι τόσο αποκαλυπτικό σήμερα, όχι μόνο σήμερα. Όλη η συζήτηση που γίνεται αυτό το διάστημα βγάζει μάτι. Και ο κόσμος θα κρίνει. Όπως κρίνει και από την ζωή του. Επίσης, ξέρουμε ότι ό,τι αποσπά η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, τα αποσπά με σκληρούς αγώνες και αιματηρούς. Και μην ανοίξουμε τα βιβλιάρια που τους πυροβολούσαν και τους σκοτώναν σαν ποντίκια. Όταν ξεκινούσαν και ζητούσαν το 8ωρο, ότι τους πετάγαν από τα παράθυρα όταν διαφωνούσαν, ότι είχαν Μακρύ και Θεοδόρου για να ελέγξουν το συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτά τα ξέρει και η νεολαία. Τα κατάφεραν, όχι. Τα κατάφερε ο Λάσκαρης που ήταν αυτός που το είπε ο ΜΑ. Καταργείται η ταξική πάλι με τον 330 από τους πιο αντιδραστικούς νόμους. Όχι. Η ζωή συνεχίζεται. Δεύτερον, ακούγοντας την επιχειρηματολογία και από τον κύριο βουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και όλο αυτό το διάστημα, ξέρετε, δεν μάθαμε τίποτα άλλο. Τα λέει ο ΣΕΒ 1800 χρόνια τώρα, δηλαδή το λέω καθ' υπερβολή. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών και των Εργοδοτικών Οργανώσεων. Αυτή ήταν η ομιλία. Αυτά τα λέει, πάρτε το τελευταίο διάστημα, που λίγο ως πολύ παρουσιάζει ότι η ελληνική οικονομία και οι πτωχοί, εφοπλιστές, βιομήχανοι, τραπεζίτες κλπ. Καταστρέφονται από τις εργατικές κατακτήσεις. Ψευτήλα, δεν τρέπεστε λίγο. Με 300 ευρώ δουλεύει ο άλλος, με 400, με 500. Και φταίνει τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι που προσπαθούν, τέλος πάντων, να κερδίσουν κάτι, που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και άλλοι κάνουν ένα πάρτι ένα βράδυ ενός εκατομμυρίου. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Και τώρα λέτε φταίνουν οι κρατικοδίαιτες συνδικαλιστές. Πάτε στους δικούς σας. Και όχι μόνο στους συνδικαλιστές και στους κρατικοδίαιτους επαγγελματικά στελέχη που έχει μας το κράτος. Γιατί εμάς μας κατηγορείται ότι έχουμε, αλλά παίρνουμε 8 εκατοστάρια οι βουλευτές και τα συνδικαλιστικά μας στελέχη. Και οι δημόσιοι και αυτούς που έχετε, ο στρατός ολόκληρος, εσείς και οι άλλοι που κυβερνήσαν, το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και το πληρώνει αδρά. Επομένως, μην μιλάτε για κρατικοδίαιτους συνδικαλιστές. Να μιλάτε, να κοιτάτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη για εργοδοτικούς συνδικαλιστές. Τώρα, τρίτον, να πάμε στα... Είναι τόσο ομά αυτά που λέτε, τόσο κοινικά, που είναι απίστευτα κυριολεκτικά. Ισοδυναμία, λέει, των δικαιωμάτων. Αυτά λέει το Σύνταγμα. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν, να πάμε, ισοδυναμία υπάρχει στη ζωή? Ίδια δύναμη έχει ο ατομικός εργάτης που τον στέλνεται βορρά, μαζικά πλέον, στην εργοδοσία, και ίδια έχει ο βιομήχανος, ο τραπεζίτης, ο εργοδότης, δεν μιλάει για τους μικρούς. Για αυτούς που κατέχουν το 60% το ΕΠ. Όχι. Ανισότιμο είναι. Ποιους υπερασπίζεστε εσείς? Δήθεν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα αυτών. Καλά. Έλεος. Έλεος ότι παραβιάζουν τα συνδικάτα και ο εργαζόμενος τα δικαιώματα αυτών που του ρουφάει το αίμα. Και από αυτό ζει. Από την απλήρωτη εργασία ζει. Από πού ζει, από την εξυπνάδα του? Δεύτερο θέμα. Δεν μπορεί να υπάρχει, λέει, μην υπάρχει Μητρό Εργαζομένων. Καλά, σήμερα δεν υπάρχει. Δεν κατατίθεται στα δικαστήρια. Δεν ελέγχονται με βάση τον νόμο. Τι θέλετε εσείς? Όνομα, επώνυμο, στεφανοχάρτη, τα πάντα στο Μητρό, στο Υπουργείο και ελεύθερο να το παίρνει και εργοδοσία. Για να ξέρει ποιος είναι οργανωμένος, ποιος δεν είναι κλπ. Ολικό φακέλωμα. Και
να ψηφίζουν από... Α, να σας πω κάτι. Οι ανώνυμες εταιρείες, οι μετοχές, είναι ονομαστικές όλες. Είναι και ανώνυμες. Να το ταξικό δηλαδή. Γιατί δεν τις βγάλετε όλες τη φορά. Όλες. Για να ξέρουμε ποιος έχει τι και όπου τα απέκτησε. Εκεί τις κρύβεται. Ενώ τους εργαζόμενους τους θέλετε βορρά στην εργοδοσία. Τρίτο θέμα. Δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ψυχολογική βία. Ακούστε να σας πω τώρα, να μιλήσουμε πιο ανοιχτά. Οι κατακτήσεις και τα δικαιώματα δεν έγιναν με λουλούδια. Έγιναν με σκληρούς αγώνες. Πολύ σκληρούς αγώνες. Και να απευθυνθώ και σε ορισμένους που είναι και αδόκιμο, πάλεψαν οι πρωτοπόροι και ακολούθησαν οι εργαζόμενοι. Αλλά ό,τι κέρδισαν το τσέπασαν κι άλλοι. Και από αυτοί που ήταν απέναντι, δεν λέω για τους άλλους που είναι τρομοκρατημένοι, που παρακαλάνε να πάει το πάμε απ' έξω για να βρουν πρόσχημα να απεργήσουν, γιατί την άλλη μέρα θα τους τσακίσει ο εργοδότης. Πού ζείτε, σαν πως πάτε στα εργοστάσια, στους επιχειρηματίες πάτε. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται με τους χώρους δουλειάς. Δεν υπάρχει ψυχολογική βία του εργοδότη. Τι λέτε τώρα, πόσα περιστατικά έχουμε, άπειρα από καταγγελίες. Αυτή γιατί δεν την καθορίζετε και δεν τους τιμωρείτε. Τι θέλετε να κάνετε, να ευνοχίσετε το συνδικαλιστικό κίνημα. Άλλο ζήτημα, για να δούμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Λέει ότι άμα το εργατικό κέντρο προκηρύξει απεργία για μία που κρίθηκε παράνομη, αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Πρώτο, για να μιλήσουμε νομικά, η απόφαση του εργατικού κέντρου δεν έχει κριθεί από το δικαστήριο. Έχει κριθεί του πρωτοβάθμιου. Αλλά δεύτερον, για πέστε μας λοιπόν τώρα, όταν απολύει έναν εργαζόμενο και πάει στα δικαστήρια και κερδίζει, τι γίνεται, τον υποχρεώνεις να τον επαναπροσλάβει? Όχι, τι κάνετε εδώ, νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή βγάζει μάτι, φτιάχνετε νόμο για να μπορεί, άμα δεν τον θέλει και άμα είναι επικίνδυνος και επικίνδυνος για αυτόν, και άμα παλεύει να του δώσει κάτι παραπάνω και να σκοθεί να φύγει. Αυτό κάνατε. Κατοχυρώνετε δηλαδή τη βαρβαρότητα αυτή. Και μετά μιλάτε για ίδια δικαιώματα. Θα μπορούσα να πω κι άλλα. Αλλά θα πάμε την κορονίδα. Το άρθρο 22 που είναι η διατύπωση. Γιατί η ουσία είναι τελείως διαφορετική. Συμπληρώνεται, λέει, καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας. Με συγχωρείτε, το κατώτατο μισθό. Το κατώτατος είναι γενικοί όροι εργασίας. Οι συλλογικές συμβάσεις, κατακτήσεις ανθυγινά κλπ. Είναι το γενικό, όχι. Αυτά γίνονται με τις συλλογικές συμβάσεις. Και μάλιστα οι φιλελεύθεροι, το άκρο νάωτον της υποκρισίας. Ο Έιμιν, γραμματής και φαρισαίοι. Λέει, καθορίζονται, συμπληρώνονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το Σύνταγμα, συναπτώμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Έτσι δεν λέει? Γιατί καθορίζει ο Υπουργός τον κατώτατο μισθό? Αυτό που κολλάει, θα τελειώσω. Πού κολλάει αυτό? Παραβιάζει ή όχι τη διατύπωση τουλάχιστον του Συντάγματος? Ή τον έχετε κάνει μεταφορά και αυτό στους γενικούς όρους εργασίας και πάρα πολλά άλλα? Συλλογικές συμβάσεις. Με την ατομική σύμβαση υπονομεύεις ή όχι τις συλλογικές συμβάσεις? Όταν φτιάχνεις ένωση προσώπων που είναι η κεκρόπορτα με 5 άτομα που τα βάζει ο εργοδότης και υπογράφουν τη συλλογική σύμβαση και δεσμεύουν και τους υπόλοιπους. Αυτό τι δεν κάνει, δεν καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις? Και η πονηράδα της απεργίας, τα έχουν πει όλα και έχουν γίνει φύλλο και φτερό. Λέει, όταν στρέφεται, λέει, κατά του κοινωνικού συνόλου. Είναι το ποίημα. Καλά, τι νομίζετε ότι είναι απεργία? Θα κάνεις απεργία όταν δεν έχει δουλειά ο εργοδότης? Εδώ υπάρχει σκληρή πάλι αντιτιθέμενα συμφέροντα. Θα πας να το στριμώξεις όταν είναι στριμωγμένος. Και τον εργοδότη και το κράτος εργοδότη. Αλλά σας ρωτάω, έμεινε κανένας ασθενής ποτέ έξω όταν είχε απεργία? Ποιος κόβει το ρεύμα στη ΔΕΗ? Οι απεργοί το κόβουν ή εσείς? Που δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει τη ΔΕΗ. Να πω και πάρα πολλά άλλα. Επίταξη λέτε, επιτάχθηκαν οι ναυτεργάτες, οι καθηγητές, οι τάδε. Όταν ήταν και είναι η πανδημία, γιατί δεν επετάξατε τις ιδιωτικές κλινικές? Αυτό δεν έχει σχέση με το κοινωνικό σύνολο? Που πετάγατε ανθρώπους έξω από τη ΜΕΘ και πεθαίναν
Και οι ιδιώτες από εκεί θησαυρίναν και έχουν θησαυρίσει. Άρα λοιπόν τελειώνω και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω και λέω ότι αυτή η συζήτηση και η πολιτική είναι αποκαλυπτική και για σας. Εσείς δεν το καθορίσατε, ο νόμος Βρούτση έγινε ο νόμος Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι προσώπων. Δεν το κρατήσατε, τι φωνάζετε τώρα. Τι λέτε ότι είναι αντισυνταγματικό. Αν πείτε ότι σας υποχρέωσαν τα μνημόνια, εσείς πήγατε στην Ιθάκη και είπατε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Και όταν σας καταθέσαμε εμείς τροπολογία για κατάργηση αυτής της απεργοκτόνας διάταξης, δεν την κάνατε δεκτή. Γιατί. Γιατί ο καθένας τοποθετείται στα λόγια καμιά φορά και στην αντιπολίτευση σε με την εργατική τάξη και στην κυβέρνηση υπηρετείς και καλύτερα καμιά φορά τα συμφέροντα του κεφαλαίου.